Στα κεντρικά μας θέματα επιστρέφουμε. Πάνος Παναγιωτόπουλος, συνάδελφος, δικηγόρος, πρώην υπουργός, κάθε βράδυ εδώ στην συχνότητα της τηλεόρασης Best. Θα τον απολαύσετε στις 11. Όμως είναι και τώρα μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα στους πολλούς και καλούς φίλους και συμπατριώτες μου από την Πελοπόννησο, την Νότιο Ελλάδα και τα νησιά του Ιωνίου, από τα οποία σας βλέπουν. Να θυμίσω ότι είμαι από ένα χωριό, το Ίσαρι, δίπλα στην Αγία Θοδώρα, στα σύνορα Αρκαδίας Μεσσηνίας, σε πολύ μικρή απόσταση από το Διαβολίτη. Μας χωρίζει η νοητή γραμμή που χωρίζει τους νομούς Αρκαδίας και Μεσσηνίας. Καταλαβαίνετε ότι έχω στενούς δεσμούς με την περιοχή, μια και η γυναίκα μου είναι από το χωριό Κοπανάκι της Μεσσηνίας. Οπότε λοιπόν, αγαπούμε την ευρύτερη ότι περιοχή. Τα συναισθήματα δεν έχουν, να το πω έτσι, σύνορα και το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Και πολύ περισσότερο και η ενημέρωση, την οποία μας παρέχεται με τον απόλυτο τρόπο. Οπότε πάμε να δούμε 2-3 πράγματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας πω και κάτι για να μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας της εθνικής παλιγενεσίας ξεκίνησε από τα μέρη τα δικά μας. Mm-hmm. Και να προσθέσω, τα μέρη τα δικά μας μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες ήταν ξεχασμένα τα μέρη. Ξεχασμένα τα μέρη. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι μεγάλο σε ηλικία για να θυμάται την ταλαιπωρία του Αχλαδόκαμπου. Να θυμάται ότι η διαδρομή Αθήνας Μεσσηνίας κρατούσε 6 και 7 ώρες. Λοιπόν, την Πελοπόννησο την είχαν ξεχάσει για πολλά χρόνια το πολιτικό σύστημα. Παρότι ανέδειξε πρωθυπουργούς, υπουργούς, σπουδαίους πολιτικούς άνδρες, σπουδαίους άνδρες στα γράμματα, στις τέχνες, η Πελοπόννησος είχε μείνει πίσω. Τώρα κατακτά σιγά σιγά τη θέση που της ανήκει. Όχι γιατί την ευνοούν οι κυβερνήσεις, αλλά γιατί έχει σπουδαίους κατοίκους οι οποίοι δίνουν τη μάχη μέσα από τις τοπικές κοινωνίες, βελτιώνουν τη ζωή τους και βελτιώνουν και τη ζωή της Νότιας Ελλάδος. Πάμε να δούμε 2-3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα έχει να κάνει με τα πολλά διλήμματα που έχουν μπει σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές. Τι τελικά είναι ως διακύβημα, πού θα οδηγηθούμε και ποια θα είναι και η επόμενη μέρα, γιατί εκεί υπάρχουν τα μεγαλύτερα ερωτήματα. Κοιτάξτε, κύριε Κανελόπουλε, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε από πολύ κοντά, δεν είναι εικόνα αυτή η προεκλογική περίοδο. Συζητούμε αυτή τη στιγμή για τη βίλα του κυρίου Μητσοτάκη στην Τίνο, στον Άγιο Πέτρο. Και συζητούμε και για τη βίλα του κυρίου Ραγκούση στην Πάρο. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να ερευνώνται οι πολιτικοί μέχρι και του παραμικρού χιλιοστού. Βεβαίως, βεβαίως. Ας δώσουν λοιπόν όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα να τελειώνουμε. Αλλά όλος αυτός ο κουρνιαχτός που λένε στο χωριό μου, στο Ίσαρι Αρκαδίας και στην Αγία Θεοδώρα δίπλα, όλος αυτός ο κουρνιαχτός ουσιαστικά σκεπάζει το διάλογο και τον αντίλογο που θα έπρεπε να διατυπώνονται με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, με θέσεις και αντιθέσεις από όλα τα κόμματα και ιδίως από τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία για τα μείζωνα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Πρώτο θέμα, το θέμα της ακρίβειας. Mm-hmm. Μας έχει γονατίσει η ακρίβεια. Ξέρετε πολύ καλά τι περνάνε και τι περνάμε όλοι όσοι μένουμε στις αστικές ή στις σημειαστικές περιοχές. Και το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι έρχεται συνέχεια, γιατί ο πληθωρισμός, τουλάχιστον στα τρόφιμα, παραμένει σε διψήφιο ποσοστό, είναι ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, στις τιμές των τροφίμων. Και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τους τρεις μήνες που αποκλιμακώθηκε η τιμή των καυσίμων, δεν αποκλιμάκωσε καθόλου τις τιμές των καυσίμων στο εσωτερικό της και τώρα έχει να αντιμετωπίσει μια ολόκληρη κατάσταση με τις επιβαρύνσεις που ξαναπηγαίνουν την βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κανελόπουλε. Εδώ, μετά από έρευνα της εφημερίδας Δημοκρατία, προέκυψε και δεν μπόρεσε κανείς να το διαψεύσει ότι ήδη ελληνικής παραγωγής πολλούνται στο ελληνικό σούπερ μάρκετ ακριβότερα από όσο πολλούνται τα ίδια ακριβώς ήδη στις ίδιες συσκευασίες και στις ίδιες ποσότητες στα σούπερ μάρκετ του Λονδίνου και του Βερολίνου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή μεσολαβούν οι ενδιάμεσοι, τα λαμόγια,
οι εσωκερδούντες, οι κερδοσκοπούντες, σε βάρος του ιδρώτα και του αίματος του ελληνικού λαού. Και η κυβέρνηση τους παρακολουθεί με αμηχανία. Με αμηχανία που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει τα όρια της συνενοχής. Διότι πριν από λίγο καιρό, σωστά το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι τα ΑΒ Βασιλόπουλος, και δεν φοβάμαι να πω για μια μεγάλη αλυσίδα, είχαν τιμές χαμηλότερες σε επίπεδο προσφορών στο ράφι, και όταν έφτανε ο καταναλωτής να πληρώσει στο ταμείο, η τιμή ήταν υψηλότερη. Καραμπινάτη περίπτωση εξαπάτησης του καταναλωτή. Και αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση. Αποτελεί τον κανόνα για τις περισσότερες αλυσίδες. Λοιπόν, έπεσε πρόστιμο. Πόσο ήταν το πρόστιμο, χάδι? 5-10 χιλιάδες ευρώ. Mm-hmm. Όργιο συμβαίνει με τον αθρεμπόρο των καυσίμων και την οθεία. Όργιο συμβαίνει. Άμα τους πιάνουν, δεν ανακοινώνουν το όνομα εκείνου που κλέβει, του πρακτηριούχου και του έμπορου που κρύβεται από πίσω, γιατί λέει προσκρούει στο GDPR, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αν είναι δυνατόν. Ο Φερετζές των λαμογιών και ο Φερετζές των εσωκερδούντων και κερδοσκοπούντων. Αυτά θα κρυθούν από τους πολίτες. Γιατί το πρόστιμο 5-10.000 ευρώ, τη στιγμή που αυτός που κάνει την κομπίνα στα καύσιμα έχει βγάλει μεροκάματο πάνω από 100 και 150.000 ευρώ. Αυτά θα κρυθούν, κύριε Κανελόπουλε. Προφανώς αυτά θα κρυθούν από τους πολίτες, γιατί είναι το κρίσιμο διακύβευμα αυτό της οικονομίας και της καθημερινότητας. Απ' την άλλη, ένα σχόλιο θέλω για το τι γίνεται μετά την 21η Μαΐου. Δεν σας άκουσα τι γίνεται μετά την 21η Μαΐου. Να σας πω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχω παρακολουθήσει και δημοσιοποίησεις σε επίπεδο ποιοτικών ερευνών, τα λεγόμενα focus groups. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κανελόπουλε, υπάρχει πάρα πολύ οργή και πολύ θυμός, δικαιολογημένος θυμός, σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης σε βάρος του Πρωθυπουργού, του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, στον οποίο τον βοηθήσαμε όλοι να αναδειχθεί στο ύπατο αξίωμα, να γίνει Πρωθυπουργός, και ο οποίος στην αρχή πραγματικά τον πρώτο χρόνο έδειξε δείγματα διακυβέρνησης εξαιρετικής και πέτυχε σε πάρα πολλούς τομείς, μείωσε τη φορολογία, μείωσε τις υπέρογγες εισφορές, προώθησε την οικονομία, έκανε σωστή διαχείριση με τα lockdown στον χώρο της δημόσιας υγείας λόγω του κορονοϊού. Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέχεια άλλαξε πορεία. Στράβωσε το τιμόνι και πήγε την υπόθεση στα βράχια. Ένα λοιπόν μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και αρκετοί νεοδημοκράτες από τον ιστορικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας που βλέπουν σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη να μεταλλάσσει τη Νέα Δημοκρατία. Όχι στο κόμμα της πολιτικής κληρονομίας του μεγάλου Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά σε ένα κόμμα που αποτελεί υβρίδιο μετεξέλιξη του Κώστα Σιμίτη, της παλιάς ΚΝΕ, του ΚΚΕ εσωτερικού και του ποταμιού. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν από τον κεντρικό ιστορικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας ανθρώπων είναι στα κάγκελα. Είναι στα κάγκελα. Αλλά απ' την άλλη, ο μεγαλύτερος πολιτικός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη, και δεν μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι καραμαλικό κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε ευθεία γραμμή με τις ιστορικές παρακαταθήκες και με τις θεμελιακές αξίες του Κωνσταντίνου Καραμαλή και της ιστορικής Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όταν ερωτώνται οι πολίτες ποια είναι η εναλλακτική λύση, εκεί αναδεικνύεται ως μεγάλος πολιτικός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη και της ετερόκλητης ηγετικής ομάδας που τον περιβάλλει, ποιος? Ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούσα χθες στο Κόντρα μία συζήτηση μεταξύ του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης, και του κυρίου Νίκου Φίλη, κορυφαίου και συγκροτημένου στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενα λοιπόν να δω πόσα γκολ θα φάει ο Άδωνης. Από τη στιγμή που είναι ο υπουργός που χειρίζεται θέματα ακρίβειας, κόστους ζωής, λαϊκών αγορών, σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής. Σας πληροφορώ ότι βγήκε νικητής. Γιατί βγήκε νικητής? Διότι αντί να τον κολλήσει στον τοίχο ο Νίκος ο Φίλης για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, για το σούπερ μάρκετ, για την εσχροκέρδεια, για τον πληθωρισμό, για μια σειρά θέματα, ασχολήθηκε με το θέμα του φράχτη. Ξαφνικά η αριστερά θυμήθηκε ότι πρέπει να πέσει ο φράχτης, ο οποίος είναι απαραίτητος, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, και υπηρέτησα την επέκταση του φράχτη ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας
με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί? Διότι, μα λέει, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν φράχτες. Βεβαίως, αν η Ελλάδα ήταν στη γεωγραφική θέση του Λουξεμβούργου ή της Ολλανδίας, δεν είχε κανένα λόγο να υψώνει φράχτες στα σύνορά της. Διότι θα περιβάλλεται από χώρες ευρωπαϊκές, με τις οποίες είναι εταίρος στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή υφίσταται έναν υβριδικό πόλεμο διαρκείας που έχει εξαπολύσει το κράτος και το παρακράτος του Ερντογάν εναντίον μας, εργαλειοποιώντας εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένους παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες που τους στέλνει δια της βίας, εισβολής άθελά τους στα θαλάσσια και χερσαία σύνορά μας. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην φυλάσσονται τα σύνορα? Άρα ο φράχτης είναι πολύτιμος, άρα το να αναδεικνύει ως μείζον θέμα της προεκλογικής περίοδου ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάργηση και την κατεδάφιση του φράχτη αποτελεί μπαλιά προκαινής εστίας στα πόδια του κυρίου Μητσοτάκη στο σημείο του πέναλτι, με τον goalkeeper να έχει εγκαταλείψει τα goalpost για να βάλει μόνος του goal. Λοιπόν, όταν βλέπει κανείς τέτοια, δικαιολογεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις προηγείται ο κύριος Μητσοτάκης παρά τα τέμπη, παρά την αποδόμηση της δημόσιας εικόνας του ότι είναι δίθεν ο μεταρρυθμιστής και ο εξυγχρονιστής πρωθυπουργός του Χάρβαρντ, και αυτή η εικόνα αποδομήθηκε κατά τον πλέον τραγικό και δραματικό τρόπο στο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών. Παρά τα αυτά, υπάρχει από πίσω ο πολιτικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη, που είναι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις ο κ. Μητσοτάκης από 3 έως 5 μονάδες. Εγώ δεν βλέπω αυτοδυναμία ούτε στη δεύτερη εκλογή, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπω τη χώρα σε μια αστάθεια. Ελπίζω ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει το μήνυμα της πρώτης κάλπης, γιατί στην πρώτη κάλπη πάρα πολλοί κόσμος δεν θα τον ψηφίσει. Κόσμος από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, για να του πει ότι πρέπει να αλλάξει την αλαζονία του, ότι πρέπει να αγκαλιάσει την παραδοσιακή βάση αυτής της μεγάλης φιλελεύθερης κοινωνικής πατριωτικής παράταξης. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να δοθούν στην πρώτη κάλπη και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να σας παρακολουθήσουμε και απόψε όπως και κάθε ημέρα. Να είστε ημέρα. Καλά. Στις από 11... ό,τι βλέπετε και από ό,τι ακούτε, τα λέμε έξω από τα δόντια. Σταράτα, και σταράτα. Κυρίως έξω από τα συστήματα διαπλεκομένων συμφερόντων. Οπουδήποτε και αν φύονται τα συστήματα αυτά. Οπουδήποτε και αν φυτρώνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Παναγιωτόπουλος, όπως κάθε μέρα στην τηλεόραση. Στις 11 θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε την εκπομπή του.